Καλησπέρα παιδιά, Check Tech Now, ο Κώστας εδώ. Σήμερα θα δούμε ένα πακέτο το οποίο έρχεται από το Banggood. Η Blitzwolf θέλησε να μου στείλει άλλα δύο ζευγάρια ακουστικά. Δεν ξέρω τι σκέφτονται ώρες-ώρες όταν βλέπουν το κανάλι. Μάλλον έχουν καταλάβει πόσο πολύ μου αρέσουν τα ακουστικά. Και μου στείλαν άλλα δύο ζευγάρια να τα δοκιμάσουμε και να τα δούμε. Και αυτό εδώ είναι το πακέτο, οπότε ας πάμε εμείς να το ανοίξουμε. Εν τω μεταξύ είναι λίγο άβολο έτσι όπως έχω φτιάξει το setup, αλλά εντάξει, θα το βγάλουμε πέρα. Χωρίς πολλές χρονοτριβές, αυτά εδώ είναι τα δύο τα πακέτα. Είναι δύο μοντέλα τα οποία νομίζω το ένα μπορέσει να το έχω ξαναδείξει, αλλά δεν είμαι σίγουρος. Λοιπόν, έχουμε δύο μοντέλα διαφορετικά. Το ένα μοντέλο είναι το BW. Από το Blitzwolf προφανώς, βλέπετε BW, το έχουν τονισμένα. ES1 και το άλλο είναι το BW-ES2. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι είναι στη σειρά από το πρώτο και το δεύτερο. Συνήθως στις περισσότερες εταιρείες το 1 είναι το μοντέλο το πιο απλό, το 2 είναι το πιο εξειδικευμένο, προσφέρει κάτι παραπάνω. Αλλά ας δούμε τώρα τι είναι το 1 και τι είναι το άλλο. Ας πάει το 2 στην άκρη να ανοίξουμε το 1. Και η αλήθεια είναι ότι βλέποντας το κουτί είναι λίγο διαφορετικό από ό,τι έχω συνηθίσει μέχρι τώρα και από την Blitzwolf. Όχι από ποιότητα, αλλά από άνοιγμα. Αλλά ας το ανοίξουμε να δούμε πώς είναι. Βλέπετε, ανοίγει έτσι, το οποίο είναι πολύ ωραίο και μπορεί να χρησιμοποιηθεί και αλλού αυτό το κουτί. Με έχουν μάθει νομίζω με το, από τόσο καιρό. Το πρώτο πράγμα που βλέπουμε μέσα είναι το warranty εγγύηση, αν δεν κάνω λάθος. Ναι. Εντάξει, δεν είναι κάτι το ιδιαίτερο. Το user manual, το οποίο σου δείχνει πώς να τα συνδέσεις και πώς να τα χρησιμοποιήσεις. Κυρίως αυτό που χρησιμοποιούμε το user manual σε τέτοιες περιπτώσεις, εάν είναι Bluetooth είναι πώς να τα κάνουμε pair, εάν δεν είναι Bluetooth είναι κυρίως πώς να καταφέρουμε και να χρησιμοποιούμε το, τα button του ήχου, το plus και το πλην σε, για να απορρίπτουμε κλήσεις. Βλέπετε, λέει αν πατήσετε μια φορά το πλήκτρο κλήσεις στο κεντρικό, το multifunction button, δεχόμαστε κλήσεις. Αν το ξαναπατήσεις την ακυρώνεις, δύο φορές συνεχόμενα πάει μπροστά, τρεις φορές συνεχόμενα πάει πίσω, volume up, volume down. Αν και αυτό τα μπρος πίσω, fast forward και να δούμε εδώ αν μπορούμε να ζουμάρουμε, να εστιάσουμε βασικά. Περίμενα να τα κάνω τα σύγκια πλήν, αλλά εντάξει, από ό,τι καταλαβαίνετε όλα τα κάνει το κεντρικό κουμπί που θα δούμε. Έχει αυτό εδώ το ωραίο ριζόχαρτο. Και άλλη μια φορά αυτή η εταιρεία καταφέρνει πραγματικά να σε κάνει να νομίζω ότι παίρνεις κάτι πάρα πολύ premium, ενώ η τιμή του είναι σχετικά οικονομική. Πραγματικά όσες φορές μου έχουν στείλει κάτι αυτοί οι άνθρωποι, δεν ξέρω, κάθε φορά νομίζω ότι παίρνεις κάτι super duper, wow. Βλέπετε, έχει τις λεπτομέρειες, η θήκη είναι πάρα πολύ ωραία και μπορεί να χρησιμοποιηθεί και αλλού, που αλλού οι προηγούμενες μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν σίγουρα για να βάλεις κάποια κάμερα μέσα, οπότε αυτή είναι λίγο πιο λεπτή, βλέπετε. Εν τω μεταξύ για κάποιο λόγο έχει επιλέξει να εστιάσει στο surround, στο background βασικά. Αλλά εντάξει. Ας την ανοίξουμε. Αυτά εδώ είναι τα ακουστικά. Έχει μέσα λαστιχάκι, βλέπετε εδώ, για να βάζετε τα ανταλλακτικά. Είναι χρήσιμο, συνήθως έρχονται με άλλα δύο ζευγάρια για δύο τύπους αυτιών. Είναι για μεσαίο τύπο αυτιών, για μεγάλο και για μικρό. Και αυτά εδώ είναι τα ακουστικά. Ακόμη μια φορά ένα χαρακτηριστικό το οποίο μου αρέσει στην Blitzwolf τώρα τελευταία και σε όλα τα καλώδια που βάζει αυτά εδώ. Αν και θα μ' άρεσε να είναι όπως στους φορτιστές της, να πιάνουν και να μην βγαίνουν τα βέλκρο. Δείτε λίγο PC Manga παιδιά και θα καταλάβετε. Και έχουμε αυτό εδώ. Καταρχήν αυτό εδώ είναι τα καλώδια, εντάξει, το καλώδιο. Βλέπουμε ότι εδώ υπάρχει ένα πλαστικό το οποίο ρυθμίζει στο ύψος ανάλογα με το που θες να είναι. Γενικά πάρα πολλοί οι οποίοι τρέχουν ή αθλούνται δεν τα θέλουν πάρα πολύ χαλαρά, οπότε βοηθάει στο να το ρυθμίσεις. Είναι ένα ωραίο tip και αν δεν το θες να σε ενοχλεί, το βάζεις από εδώ πάνω και κουμπώνει. Κάτι το οποίο είναι αρκετά ωραίο. Βλέπουμε τα buttons, ας εστιάσω όμως λίγο να σας τα δείξω. Βλέπουμε εδώ ότι τα buttons είναι από πάνω, δεν ξεχωρίζουν.
Είναι κάτω από το πλαστικό, λάστιχο συγκεκριμένα. Έχουν αρκετά ωραία αίσθηση. Αρκετά φαίνεται αντοχής. Φαίνονται ακουστικά τα οποία θα τα πάρεις και θα πας και στο γυμναστήριο. Το καλώδιο είναι αρκετά μακρύ και έχει audio jack, βλέπετε, με τρεις υποδοχές κάτω που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε προφανώς το κινητό σας όπως καταλάβατε τόση ώρα και για να δέχεστε ή να απορρίπτετε κλήσεις. Και ας περάσουμε στο κύριο σώμα των ακουστικών. Θυμίζουν πάρα πολύ τα hybrid της Xiaomi. Με έχετε βάλει πολλές φορές χέρια για το πώς ακούγονται, αλλά δεν νομίζω ότι έχει τόσο μεγάλη σημασία για το πώς ακούγονται. Δεν ξέρω, μου αρέσουν έτσι όπως είναι. Αυτά εδώ κάνουν πολύ καλή εφαρμογή στα αυτιά και του λόγου του αληθούς θα τα βάλω λίγο δύο λεπτάκια να δούμε αν εφαρμόζουν καλά. Ναι, κάνουν πολύ καλή εφαρμογή και έχουν και πολύ καλή μόνωση. Συνήθως σε τέτοιες περιπτώσεις απλά αλλάζεις το λαστιχάκι, γι' αυτό σου δίνουν και πάρα πολλές επιλογές για να ξέρεις τι θες και πώς να το χρησιμοποιείς, να αλλάξεις ανάλογα με το τι τύπου αυτή έχεις. Αυτά κάνουν στα δικά μου, οπότε είναι αρκετά ωραία. Λοιπόν, ας περάσουμε και στα άλλα, τα οποία είναι τα παλιά κλασικά. Εντάξει, ανοίγει. Εν τω μεταξύ από κάτω λέει Thank you for choosing Blitzwolf. Έχουμε, αυτό έχει πιο μεγάλο manual. Πάντα με εντυπωσίαζαν αυτά τα ακουστικά. Αυτά τα έχετε ξαναδεί και σε μένα στο παρελθόν. Είναι ακριβώς τα ίδια που σας έχω ξαναδείξει και του λόγου του αληθούς. Είναι ακριβώς η ίδια θήκη. Αυτή η θηκούλα, by the way, ξαναεπαναλαμβάνω, κάνει για mini webcams, οπότε όποιος τα αγοράσει μπορεί να τα χρησιμοποιήσει και σε κάποια μικροκάμερα. Εγώ είχα βάλει τις Xiaomi κάμερες. Μέσα βλέπουμε τα λαστιχάκια. Αυτά έχουν περισσότερες επιλογές. Έχουν, όχι, βασικά άλλες δύο επιλογές για να αλλάξεις. Και έχει και το κλειψάκι με το οποίο το πιάνεις στο πέτο. Χρήσιμο είναι. Και ναι, είναι ακριβώς τα ίδια σε μαύρο. Αυτά βγαίνουν και σε άλλα χρώματα. Με το προηγούμενο βλέπουμε εδώ τα buttons. Ακριβώς τα ίδια. Δεν έχει αλλάξει κάτι. Ούτε καινούριο revision είναι, ούτε οτιδήποτε άλλο. Οπότε αυτά τα συγκεκριμένα σας τα έχω δείξει. Η εμπειρία μου μέχρι τώρα χρησιμοποιώντας είναι πάρα πολύ ωραία για να ακούς μουσική, αλλά δεν είναι καθόλου καλά ωραία για να κάνεις edit. Αλλά για να ακούς μουσική στο δρόμο στο γυμναστήριο είναι ιδανικά. Έχουν πολύ ωραία ηχεία, έχουν πολύ ωραίους μαγνήτες μέσα, αποδίδουν πάρα πολύ ωραία μουσική και μπάσο αρκετά καλά. Και σε σύγκριση το ένα με το άλλο, αυτά είναι λίγο πιο classy, έχουν διαφορετικούς drivers αν δεν κάνω λάθος. Αυτή εδώ είναι η εκδοχή ES1, αυτή είναι η ES2, βλέπετε είναι πιο επιθετικό, πιο sports. Αυτό εδώ, επειδή όταν είχα κάνει το unboxing απορούσα για ποιο λόγο υπάρχει, βοηθάει στο να κάνουμε, να πιάνει καλύτερα στο αυτί, στο πτερύγιο του αυτιού, το οποίο είναι πολύ καλό, πιστέψτε με, κάνει πολύ καλή εφαρμογή. Και αν δείτε μέσα, έχει δύο δρόμους, έχει, να μπορέσω να σταφέρω όσο πιο κοντά χωρίς να θαμπώνει η κάμερα. Βλέπετε μέσα, έχουμε διπλούς μαγνήτες, ενώ εδώ πέρα έχουμε μονό μαγνήτη. Δεν ξέρω, μου άρεσαν πάρα πολύ, θα σας έχω τα links στην περιγραφή. Νομίζω ότι για τα χρήματά τους είναι αρκετά τιμή. Σας είχα πει βέβαια ότι σε σχέση με τα Xiaomi υστερούν, ελπίσω. Αν θέλετε απλή μουσική νομίζω ότι είναι κομπλέ, αλλά σε edit και σε να ακούτε καθαρά τον ήχο χωρίς μπάσο, χωρίς τίποτα, όταν χρειάζεται να κάνεις edit κάποιο βίντεο, δεν θα τα συνιστούσα. Δεν μπορώ να τα χρησιμοποιήσω αυτά εγώ, ίσως αυτά να μπορέσω. Θα τα δοκιμάσω και θα σας πω στα σχόλια ή στην περιγραφή του βίντεο. Αυτά από μένα, ευχαριστώ την Blitzwolf, η οποία το τελευταίο χρονικό διάστημα έχει δείξει ότι της αρέσουν τα βίντεο που κάνω και θέλει να κάνω review και unboxing τα προϊόντα της. Να σας ευχαριστήσω και εσάς που είστε παρόν στο Check Tech Now. Εάν θέλετε like, subscribe και τα συναφή, τα ξέρετε εσείς αυτά. Ποτέ δεν μ' άρεσε να τα ζητάω ιδιαίτερα. Εμείς θα τα πούμε σε ένα άλλο βίντεο. Να έχετε μια όμορφη μέρα από μένα, παιδιά. Γεια σας.